και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντες οι κρίνοντες την γην. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμ. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εν τάχει εκκαυθεί ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτών. Σεβασμιότατε, είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε και να μου εμπιστευτείτε αυτήν την εισήγηση. Και η τιμή γίνεται πιο μεγάλη και το νιώθω, το αισθάνομαι, όταν αναλογίζομαι ότι όταν πρωτοπήγα στο πνευματικό σχολείο, το όνομά σας, Σεβασμιότατε, ήταν ένας θρύλος μαθητού που πέρασε και άφησε εποχή. Και μέχρι τώρα αυτό υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Δεν περιμένετε να το ακούσετε από μένα, το ξέρετε. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά. Και ευχαριστώ όλους εκείνους που φρόντισαν αυτήν την τελετή τη σημερινή, όπου όλοι συναγμένοι εδώ θα μιλήσουμε για πράγματα που μας ενδιαφέρουν βαθιά. Τα εκπαιδευτικά μας και μάλιστα τα εκπαιδευτικά μας τα ελληνικά. Το θέμα θα το δούμε σε δύο φάσεις. Την πρώτη εδώ, την πιο γενική, και την πρώτη ώρα δηλαδή, και την δεύτερη ώρα την πιο ειδική. Το ακούσατε. Γλώσσα, η παιδεία με την οποία άρχισα, έτσι έρχεται από τα βάθη των αιώνων η παιδεία, δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος, μορφώστε τα παιδιά σας, λέει, για να μην οργιστεί ο Κύριος, έρχεται από τη γραφή. Εντολή η οποία θα έχει αιώνια αξία. Και αυτό δεν καταλάβαμε, την παιδεία. Θέλουμε τεχνολογία, εκείνο, παιδεία. Αλλά έρχεται και την αρχαία Ελλάδα. Και από εκεί έρχεται από τη φιλοσοφία της, από την ιστορία της, από την ποίησή της, την τραγωδία, την κωμωδία, τη ρητορία, την λυρική ποίηση, την επική ποίηση, όλα μιλούν για την παιδεία. Και το πιο μεγάλο βιβλίο, το πιο μεγάλο έργο του κόσμου που είναι η Ιλιάδα του Ομήρου, δεν είναι όπως νομίζουν ένα βιβλίο, ένα έργο πολεμικό. Είναι βαθύτατα ελληνικό. Μάχες πάνω σε μάχες, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτές. Τις Ιλιάδες, λέω. Το κλείσιμο είναι ότι κλαίνε στην ίδια σκηνή, σπαράζουν οι αντίπαλοι. Στη σκηνή του Αχιλλέα κλαίει ο Πρίαμος, το γιο του τον Έκτορα, και αγκαλιασμένος με τον Αχιλλέα. Κλαίει και ο Αχιλλέας, το φίλο του τον Πάτροκλο, κλαίνε οι αντίπαλοι, να η παιδεία που αναδύεται από την αρχαία Ελλάδα και να ο τρόπος. Πρέπει πολύ να κλάψουμε, πολύ να πονέσουμε για να ενστερνιστούμε την παιδεία. Αλλά θα την αναλύσω πώς την εννοώ λίγο αργότερα. Ας ξεκινήσω με τη γλώσσα. Το κλειδί για να γνωρίσουμε την ψυχική και την πνευματική ζωή του ανθρώπου, λέει ένας σοφός Ευρωπαίος, ο Χόφστετερ, είναι η γλώσσα. Χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχαν ανθρώπινες κοινωνίες και είναι αμφίβολο αν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε χωρίς τη γλώσσα. Φίλες και φίλοι, μας λέει τρία πράγματα. Πρώτον, ότι επικοινωνούμε γιατί έχουμε τη γλώσσα. Είναι το κλειδί. Ανοίγουμε τις καρδιές,
ανοίγουμε τις σκέψεις. Στέλνουμε την αγάπη μας, τα συναισθήματά μας, στέλνουμε τη σκέψη μας. Και παίρνουμε τη σκέψη του συνομιλητή μας. Το κλειδί, η γλώσσα. Το πρώτο λίγο που μας λέει είναι η επικοινωνία. Αν δεν είχαμε τη γλώσσα, δεν θα είχαμε επικοινωνία. Το δεύτερο που μας λέει είναι ότι αν δεν είχαμε τη γλώσσα, δεν θα είχαμε ανθρώπινες κοινωνίες. Θα ήμασταν αγέλες, όπως συμβαίνει με τα άλλα πλάσματα του πλανήτη. Και το τρίτο, μας λέει, είναι ότι χωρίς τη γλώσσα δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Είναι αμφίβολο, λέει, αν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε χωρίς τη γλώσσα. Σκεφτόμαστε με τη γλώσσα. Σκεφτόμαστε με τις λέξεις. Υπάρχει μια πανγλωσσία. Η γλώσσα όλα τα νευρώνει. Όλα τα ουσιώνει. Όλα τα αξιώνει. Όλα τα μορφώνει και όλα τα φανερώνει. Δεν αφήνει τίποτα έξω. Είναι δεμένη με το είναι μας. Κατά συνέπεια, το μάθημα της γλώσσας είναι πρωταρχικό για όλα τα άλλα, γιατί όλα τα άλλα τα μαθήματα τα νευρώνει, μπαίνει παντού. Και όταν τα νεύρα του σώματος ατονίσουν, καταραίει όπως ένα άδειο τσουβάλι. Κάθε φορά, λέει ένας άλλος σοφός, ο Μπενεβενίστη, που ο λόγος ξανοίγει ένα γεγονός, ο κόσμος χτίζεται από την αρχή. Τίποτα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο ο λόγος ο οποίος δημιουργεί τόσο πολλά με τόσο λίγα. Κάθε φορά που ο λόγος ξετυλίγει, το επαναλαμβάνω, ένα γεγονός, ο κόσμος ξαναχτίζεται από την αρχή. Τίποτα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο ο λόγος ο οποίος δημιουργεί τόσο πολλά με τόσο λίγα. Με έναν περιορισμένο αριθμό γλωσσικών στοιχείων, α, δου, δου κλπ. Και με τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία της γλώσσας και που καταγράφονται στις γραμματικές και στα συντακτικά, δημιουργεί άπειρο πλήθος λέξεων και φράσεων. Τόσες λέξεις και τόσες φράσεις όσες χρειάζεται ο άνθρωπος για να εκφραστεί. Η γλώσσα καθε αυτήν δεν έχει λεξιπαινία. Εμείς ως άτομα μπορεί να έχουμε λεξιπαινία αν δεν καλλιεργούμε τη γλώσσα. Αλλά η ίδια η γλώσσα δεν έχει καμία λεξιπαινία. Όλα μπορεί να τα πει. Τίνει στο άπειρο η γλώσσα. Μια φράση δεν έχει τελειώμα. Μπορείς να προσθέσεις και να προσθέσεις και να προσθέσεις, όπως σε έναν μαθηματικό αριθμό που κι αυτός δεν έχει τελειώμα. Τίνει στο άπειρο. Έχει μια χαρακτηριστική ιδιότητα, την απεραντοσύνη η γλώσσα. Άλλο αν εμείς δεν μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε και να την καταξιώσουμε και να την χρησιμοποιήσουμε για να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε. Αυτή μας δίνει όλο το υλικό. Ένα άλλο γνωρισμά της, πέρα από την απεραντοσύνη, και επειδή ανέφερα τα μαθηματικά, πρέπει να σας πω ότι και τα μαθηματικά είναι γλώσσα, είναι η πιο κρυστάλλινη γλώσσα, η αφηρημένη γλώσσα. Είναι για τις έννοιες, είναι στα μαθηματικά η πιο καθαρή, απαλλαγμένη δηλαδή από κάθε συνέστημα κλπ. Είναι σύμβολα τα μαθηματικά. Είναι όμως γλώσσα, όπως είναι γλώσσα και οι άλλες λέξεις. Δεν είναι έξω από τη γλώσσα τα μαθηματικά. Ένα άλλο γνωρισμά της, εκτός από την απεραντοσύνη, είναι η προτεϊκότητα. Η γλώσσα είναι προτεϊκή. Τη λέξη την παίρνω από τον Προτέα, το Θεό της θάλασσας. Θεός αυτός άλλαζε μορφές διαρκώς. Άλλωστε εξέφραζε τη θάλασσα. Είναι αυτή και ελληνική μυθολογία ο Θεός. Εξέφραζε τη θάλασσα, η οποία πάλεται διαρκώς, αλλάζει μορφές. Δεν είναι ποτέ με την ίδια μορφή. Έτσι και η γλώσσα. Πάλεται, αλλάζει μορφές. Και αλλάζει μορφές για να εκφράσει τις ποικίλες μορφές της ζωής. Η ζωή παρουσιάζεται με πολλές μορφές. Η γλώσσα όλες αυτές τις μορφές τις εκφράζει. Είναι λοιπόν πρωτεϊκή. Αλλάζει για να ανταποκρίνεται στη ζωή. Γιατί η γλώσσα βγήκε από τη ζωή, από την επικοινωνία των ανθρώπων.
δεν την έστησαν οι φιλόλογοι ή οι γλωσσολόγοι στα γραφεία τους. Η γλώσσα δημιουργήθηκε κατά την επικοινωνία των ανθρώπων. Και κατά την επικοινωνία, στις ίδιες περιπτώσεις, βγάζαν οι προ-προ-προγονοί μας, οι πρώτοι άνθρωποι βγάζανε κάποιες κραυγές, φαντάζομαι, οι οποίες στις ίδιες καταστάσεις επαναλαμβάνονταν με τον ίδιο τρόπο για να γίνεται καλύτερα η συνεννόηση. Γιατί οι άνθρωποι ήταν αδύνατοι. Δεν είχαν τη δύναμη που είχαν τα άλλα ζώα για να επιβιώσουν, να συνεργαστούν. Εκεί κατά τη συνεργασία έχω τη γνώμη, και όχι μονάχα εγώ, πάρα πολύ σοφότερη από μένα, δημιουργήθηκε η γλώσσα με κανόνες, με νόμους. Όχι βέβαια απαράβατους, αλλά με νόμους. Και αυτό είναι το μεγαλείο του κόσμου, των λαών που έφτιαξαν τις γλώσσες και που έστησαν οι ίδιοι οι άνθρωποι, χωρίς να ξέρουν γράμματα, έστησαν τους νόμους. Όταν λέμε η Ελένη, εφαρμόζουμε τρεις νόμους. Ο πρώτος λέει, όταν το όνομα είναι θηλυκού γένους, είναι και το άρθρο θηλυκού. Δεν λέμε το Ελένη, ένας νόμος. Ο δεύτερος λέει, όταν το όνομα είναι ελληνικού αριθμού και το άρθρο είναι ελληνικού αριθμού. Δεύτερος νόμος. Και ο τρίτος λέει, όταν το όνομα είναι σε ονομαστική πτώση, είναι και το άρθρο σε ονομαστική πτώση. Κατά γένος, αριθμό και πτώση συμφωνεί το όνομα με το άρθρο σε αυτήν την απλή φρασούλα η Ελένη. Ένα παράδειγμα έφερα για να σας πω ότι η γλώσσα διέπεται από νόμους και αυτούς τους νόμους πρέπει να τους κατακτήσουμε και να τους εφαρμόζουμε συνειδητά. Ναι, τους εφαρμόζουμε γιατί μιλούμε ελληνικά, αλλά εμείς είμαστε δάσκαλοι και πρέπει να τους συνειδητοποιήσουμε τους νόμους για να τους διδάξουμε και τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά μιλούν ελληνικά, θα μάθουν όμως και τη γραμματική.